Να αφηθεί το τοπικό κανάλι να καταγράψει εν πάση περιπτώσει ό,τι μας επέτρεψαν, τι τιμή. Τώρα και σε ποια τιμή. Τον σκαλίζεις, Παναγιώτη. Λοιπόν, και προσέξτε, το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι πάλι φέτος δεν μας αφήσουν να τραβήξουν. Αφού άλλαξε πάλι ο Δήμαρχος, πάλι εμείς θα μπούμε στο. Α, πολύ ωραία. Θα σου πω πάντως για τους δημότες ότι ισχύει η δωρεάν δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη συμμετοχή. Ενώ για το σημείο εγγραφών των Δημοτών Θύρας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τη διοργάνωση. Δεν το βλέπω το μικρόφωνο, ορίζω τη. Να σας πω ότι όμως δεν είναι δωρεάν εντελώς. Ποιο είναι δωρεάν εντελώς? Είσαι όμως, κοίταξε, έχεις τη μεγάλη τιμή, μιας και είσαι δημότης Θύρας, να πιλαλήσεις τσάμπα. Και δεν πιλαλήσεις τον υπόλοιπο καιρό. Εντάξει. Και θα παίζει και το τραγούδι του Ζορζ Πιλαλή όταν θα πιλαλάς. Την μπετονιέρα μη τη βλαστημάς, γιατί αυτή σου δίνει για να φας. Λοιπόν, τον ιδιακό το γιατί. Μουσική υπόψη. Τον ιδιακό το γιατί στο τέλος είναι απατάθρωπος εδώ. Να καλημερίσουμε την εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Η κυρία Μπαρμπούνη βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Είναι στα κόκκινα ντυμένη. Στα κόκκινα, κυρία Μπαρμπούνη. Εγώ πριν από λίγο διαπληκτίστηκα λεκτικά με τον συνάδελφό μου, γιατί νομίζω ότι θα την άξω. Όχι, όχι, δεν είμαι από καμιά την σχέση. Καμία σχέση. Καμία. Αλλά ίσως να υπάρχει το όνομα εκεί. Υπάρχει Μπαρμπούνη στο όνομα. Βεβαίως, βεβαίως. Εσείς από πού καθάγεστε? Εγώ κατάγομαι από τη Στερεά Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία. Θες, Δημήτρη, να μας παρουσιάσει την κυρία Μπαρμπούνη? Να, θα μας την παρουσιάσει η ίδια. Είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας η κυρία Μπαρμπούνη. Εργάζεται εδώ στο νησί, ζει πάρα πολλά χρόνια. Α, εδώ είστε. Την αδερφή της τη γνωρίζουν πάρα πολύ. Γιατί υπήρξε αγροτική ιατρός πρώτα και εν συνεχεία ιατρός συνεργαζόμενη με την κυρία Πόπη Καραβολέγκου για χρόνια. Και η κυρία Μπαρμπούνη. Η κυρία Μπαρμπούνη τέθηκε, δηλαδή είναι Σαντορινιά. Τίθεται. Είναι σχεδόν, ναι. Σχεδόν Σαντορινιά. Γιατί είμαι αδιαλείπτος εδώ. Πριν τα 20 μου χρόνια ήρθα και. Και μείνατε εδώ. Τότε έχω, ναι. Λοιπόν, πριν από λίγο μας είπε ο Δημήτρης ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα με έναν τρόπο που εγώ τον εγκρίνω αυτόν τον τρόπο. Όλοι τον εγκρίνουν. Ναι, έναν τρόπο πολύ σύγχρονο, ότι δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει το βιογραφικό του. Ακριβώς. Και ήταν πολύ, πολύ σημαντικό ότι έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους που ήθελαν, είχαν τα προσόντα, να καταθέσουν βιογραφικό. Και μέσα σε αυτά τα βιογραφικά επιλέγησαν 151 από όλα αυτά τα βιογραφικά. Μέσα στα, λοιπόν, στα 151 είναι και το δικό μου. Δηλαδή, εγώ έχω επιλεγεί βάση βιογραφικού. Είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με τα πολιτικά, ναι, κυρία Μπαρμπούνη? Εντελώς πρώτη φορά. Πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με κάτι? Πήρα την απόφαση αυτή γιατί, κοιτάξτε, με εκφράζει πάνω απ' όλα η Ευρωβουλή, γιατί πιστεύω ότι εκεί είναι η πραγματική πολιτική. Από εκεί παίρνουν τις αποφάσεις, λέτε, μα ναι. Βέβαια και είναι. Είναι η πιο σημαντική σκηνή, η πολιτική σκηνή, η Ευρώπη. Ξέρετε γιατί είπα ότι εγκρίνω και πραγματικά μου αρέσει ο τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει την επιλογή των υποψηφίων με αυτόν τον τρόπο? Ναι, εποχή. Γιατί? Ναι, εποχή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, Δημήτρη, θα σταματήσει και τα τζάκια, ρε παιδί μου, που τόσα χρόνια. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, θα μου πείτε, άμα θέλει τώρα ο Κασελάκης, δεν μπορεί να βάλει κάποιον. Όχι, κοιτάξτε, επέλεξε. Εκτός από τους 151, είναι και οι 49 που είναι με επιλογή του κυρίου Κασελάκη. Ναι. Δηλαδή, σύνολο είμαστε 200. Στην Ελλάδα όμως. Ναι. Αλλά όμως δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να αυτοπροταθεί, να καταθέσει το βιογραφικό του. Το βιογραφικό του, και αν το βιογραφικό του συνάδει με το πνεύμα αυτό που θέλει να φέρει ο κ. Κασελάκης. Μάλιστα. Εγώ τον κρίνω σαν πολύ μοντέρνο και ικανοποιητικό τρόπο. Είναι νέα εποχή. Νέα εποχή γενικότερα για την πολιτική. Γιατί ποιος θα περίμενε να είμαι εγώ? Εγώ όταν μου το ανακοίνησαν, λέω αλήθεια, ίσως να έκανα, με διαφέρει βέβαια πάντα η πολιτική, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα με είχαν επιλέξει για κάτι τέτοιο. Κύριε Δημήτρη. Όταν αποφασίσατε λοιπόν και είπατε ότι σας ενδιαφέρει η Ευρωβουλή και μάλιστα στην Ευρωβουλή θα εκπροσωπήσετε, αν εγκριθεί η υποψηφιότητά σας και από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, θα εκπροσωπήσετε την Ισπανική χώρα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας?
Τι θέλετε δηλαδή συγκεκριμένα? Ναι, να σας πω ότι θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς από τα παιδιά. Το όραμά μου για τα παιδιά είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των παιδιών, ενισχύοντας τη διαποτελεσματική κατανόηση και τη δημιουργική έκφραση των παιδιών, αλλά μετά από αυτό θα ήθελα εξίσου και εξίσου σημαντικό είναι το Νότιο Αιγαίο, που αν επιλεγώ, θα εκπροσωπώ. Για μένα το Νότιο Αιγαίο φέρει την ιδέα όλης της Ελλάδος, αφού στο Αιγαίο γεννήθηκαν και οι πρώτοι πολιτισμοί μας. Άρα οι στόχοι οι οποίοι πρέπει να θέσουμε στην Ευρωβουλή θα είναι για το Νότιο Αιγαίο η σάξη της ιστορίας που φέρει. Αυτό και τα λέει όλα. Μάλιστα. Έχετε εσείς έτοιμες κάποιες προτάσεις που θα μπορούσατε ενδεχομένως να τις βάλετε ως πρωτεύουσα? Έχω προτάσεις. Το να ζει κανείς στην νησιωτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο στόχος ο δικός μου είναι να κατανοήσει η Ευρώπη τα σημαντικά θέματα που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στο Νότιο Αιγαίο. Όπως είναι πάρα πολλά. Ας αρχίσουμε από το πιο από τα πιο απλά και φτάσουμε στα πιο δύσκολα. Τα πάντα είναι δύσκολα στα νησιά. Ξέραμε ότι θα έρθει ο κύριος Κασελάκης στα νησιά. Έχει ανακοινωθεί ότι θα πάει Δωδεκάνησα τώρα και στη συνέχεια θα έρθει και Κλάδες. Θα επισκεφθεί, λέει, όλα τα νησιά. Ποιος είναι ο λόγος που εμπιστευθήκατε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί, όπως σας είπα από την αρχή, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή σημαίνει κάτι σημαντικό στην πολιτική μας. Είναι μια νέα εποχή. Και ο τρόπος που έχουμε επιλεγεί εμείς οι 151 δεν είναι τελείως ξεχωριστός. Πότε ξανά έγινε αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι και γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω μαζί τους. Ναι. Και ελπίζουμε να φέρουμε κάτι το καινούργιο. Ναι, Δημήτρη. Για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί οι πιστοποιημένοι που έχουν μέχρι την Κυριακή πιστοποιηθεί θα σας επιλέξουν. Τι έχετε να πείτε, δηλαδή, τι συνοψίζει για αυτούς, τι θα συνοψίζει για αυτούς η παρουσία σας στο ψηφοδέλτιο, το ευρω ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και εν τέλει στην Ευρωβουλή, αν ευοδοθεί η προσπάθειά σας? Ναι, θα πιστεύω ότι θα τεθούν στόχοι από κοινού. Καταρχάς θα επιδιώξω αυτό, να θέσουμε στόχους από κοινού. Και βάσει αυτών των στόχων θα απαντήσουμε και εγώ πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φέρει εις πέραν τους στόχους του. Και αυτό είναι γιατί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζητά ανθρώπους με ικανότητες. Θα ήσασταν έτοιμοι να αποχωρήσετε από το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να λάβετε τέτοια καθήκοντα? Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαι έτοιμη και ποτέ δεν θα φύγω από τη Σαντορίνη. Σας βλέπω Σαντορινιά πάντως, φανατική. Μου χάρεξε τα πιο δημιουργικά μου χρόνια μου ταιριάζει η Σαντορίνη πολύ. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί πολλοί έρχονται εδώ στη Σαντορίνη, λένε ότι τους αρέσει το νησί, ότι εδώ θα κάτσω να τελειώσω τη ζωή μου και αυτά και ξαφνικά τους ψάχνουμε. Βλέπω εσείς να επιμένετε. Ναι, είμαι αδιαλείπτος εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Να ρωτήσω, επανέρχομαι στο πολιτικό κομμάτι της συζήτησής μας και ρωτώ. Μετά την, αν υποθέσουμε ότι σας επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να είστε υποψήφια, τελικά να μπείτε στο ψηφοδέλτιο. Εκείνη που θα, οι φίλοι και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα με επιλέξουν. Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ με επέλεξε ως υποψήφια. Ναι, εντάξει, αν σας επιλέξουν λοιπόν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ να είστε στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα θέματα που θα προτάξετε, πέρα από αυτό που μας είπατε, που το προτάσετε ως πρώτο, τα παιδιά δηλαδή, εδώ στις Κυκλάδες? Τι σας λένε οι συμπατριώτες μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όχι βέβαια μόνο η Σαντορίνη, γιατί αυτή τη στιγμή μας βλέπουν 24 Κυκλαδονήσια, πρέπει να σας πω. Ναι. Από την Μήλο μέχρι την Άνδρο. Ποια είναι τα θέματα που εσείς
εκτός από αυτό της εκπαίδευσης, από ό,τι καταλαβαίνω και των παιδιών. Είναι θέλετε. Πάρα πολλά. Καταρχάς, εγώ θα ήθελα και λόγω των σπουδών μου να δώσω λίγη περισσότερη έμφαση στον πολιτισμό των νησιών αυτών. Γιατί φέρουν έναν τεράστιο πολιτισμό, όπως σας είπα, το οποίο πρέπει να γίνει, να αξιοποιηθεί όσο του αξίζει. Γιατί εδώ υπάρχουν φοβερές ελλείψεις, αν και η Σαντορίνη ευτυχώς έχει χώρους, τους έχει αξιοποιήσει, αλλά όχι επαρκώς, παραδείγματος χάρη η αρχαία Θήρα δεν είναι επαρκώς. Αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο, τα μουσεία μας κλειστά το κλειστό το ένα. Τα μουσεία, ναι, πολλά προβλήματα στον πολιτισμό, αλλά πέρα από αυτά υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και δουλεύουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι Σαντορίνοι από την άλλη πλευρά δεν μπορούν να βρουν κόσμο για να έχουν μία σεζόν όλο τον χρόνο, γιατί πλέον μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό και θα μπορούσε να έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Αυτό λείπει από το νησί. Και αυτό θα λύνει και πολλά προβλήματα, να ξέρετε. Για το τομέα της υγείας που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ασκήσει σκληρή κριτική. Βεβαίως. Για το τομέα της υγείας, επειδή όπως σας είπε και ο κύριος, έχω γνώση των προβλημάτων του τομέα υγείας. Προέρχομαι από οικογένεια με γιατρούς και ζω και με γιατρούς και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα. Πρέπει να γίνουν και εκεί πάρα πολλά βήματα. Βέβαια υπάρχει, στη Σαντορίνη τουλάχιστον υπάρχει. Στα υπόλοιπα νησιά είναι το θέμα. Εντάξει, και εδώ φιλορροή από ό,τι μαθαίνουμε. Χρειαζόμαστε δραστικές αλλαγές. Ναι, βεβαίως. Αλλά φανταστείτε στα υπόλοιπα νησιά πώς είναι. Του Νοτιού Αιγαίου. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι κάποιος πλήρωσε το ελικόπτερο για να το διάβασες. Πλήρωσε από την τσέπη του το ελικόπτερο για να γίνει αεροδιακομιδή. Ναι, πολύ συχνά από τα μικρά νησιά μας. Ναι, πολύ συχνά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ απλά ήθελα να πω στην κυρία Βαρβούνη, γι' αυτό τη ρώτησα και σε αυτήν την ερώτηση, έτσι, συνοψίζοντας την δική σας επιδίωξη πολιτικής εκπροσώπησης των νησιών πρώτα, της Ελλάδας εν συνεχεία στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρώπη μπορεί να σκύψει, να εξειδικεύσει σε ζητήματα που αφορούν σε ειδικά προβλήματα των νησιών, να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο, όχι μια ελληνική διεκδίκηση απλά. Θα πρέπει να ενσκύψει. Αλλά εγώ εκπροσωπώντας το Νότιο Αιγαίο, αν θα το εκπροσωπήσω βέβαια, θα ήθελα για την Ελλάδα συγκεκριμένα να αποτελέσει ένα υποδηματικό πρότυπο. Ένα υποδηματικό πρότυπο τόσο ως ύπαρξη όσο και ως δράση, αλλά και ως ηθικότητα. Δηλαδή εμείς θα χαράξουμε το δρόμο της Ευρώπης, σαν Ελλάδα. Μάλιστα. Και από εκεί θα... Θα μας πείτε τώρα τη διαδικασία της επιλογής. Πρώτα απ' όλα συμμετέχουν ποιοι και πότε. Ναι, και πώς. Είναι και οι άλλοι τέσσερις συνυποψήφοι, δύο από τη Ρόδο και δύο άλλοι από τη Σύρο και από τη Μύκονο. Και εγώ θα μπει ένα σταυρός και θα επιλεγεί ένας από τους πέντε. Ηλεκτρονικά όλη αυτή η διαδικασία. Όχι. Όσοι είχαν δηλώσει ηλεκτρονικά, ήταν μέχρι τις 7 η δήλωση. Τώρα θα προσέλθουν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν. Μάλιστα. Οπότε θα έρθουν και εδώ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχουν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε όλη μέρα. Πότε θα γίνει αυτό, ξέρουμε. Την Κυριακή. Την Κυριακή 14 του μήνα. Ωραία, τότε να πούμε, δεν ξέρω, δεν έχει βγάλει βέβαια κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να πούμε ότι 14 του μηνός καλό θα κάνουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να προσέλθουν. Επειδή είναι και φρέσκια σχετικά η εκλογή Κασελάκη, οπότε έγινε και η αναδιαμόρφωση και η ανανέωση της λίστας των μελών, είναι πολύ εύκολο πια όσοι ψήφισαν Κασελάκη και πιστοποιήθηκαν ότι είναι μέλη ή φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν. Να προχωρήσουν στην εκλογή. Να πούν την κυρία Δήμητρα Μπαρβούνη. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μπαρβούνη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η πρώτη μας επαφή ελπίζουμε να μην είναι τελευταία, κυρία Μπαρβούνη. Το εύχομαι. Να σας έχουμε και υποψήφια ευρωβουλευτή, γιατί εντάξει, το αξίζει η Σαντορίνη, πρώτος πολιτικός προορισμός. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε, ότι το αξίζει σαν το Ρήμι να έχει μια τέτοια ευκαιρία στην Ευρωβουλή. Ωραία, έβγαλε και βουλευτή, να βγάλει και ευρωβουλευτή.
Μακάρι, γιατί όχι. Μακάρι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, να αποδεσμεύσουμε ρίζο την κυρία Μπαρμπούνη και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία για μια φορά. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά και να πούμε εδώ ότι συνεχίζουμε. Έχουμε ένα βίντεο που χθες μας μπλόκαρε, Δημήτρη, δυστυχώς, της Γεωργίας με δύο προσκεκλημένους από το Σύλλογο Γονέων. Βέβαια, στη Ένωση Γονέων.